Τοποθετηθήκαμε καθαρά. Το ΚΚΕ καταψηφίζει την Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι μια επικίνδυνη και πέσχυντη συμφωνία. Γιατί? Γιατί είναι νατοϊκής σκοπής. Γιατί εξυπηρετεί ακριβώς αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 2. Έγινε και φτιάχτηκε από το Αμερικανό τοϊκό οπλοστάσιο για να εξυπηρετήσει τους σχεδιασμούς και τα συμφέροντα των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων. Όχι βεβαίως τα συμφέροντα των δύο λαών. Και με την ευκαιρία θέλω να πω ότι την Πέμπτη στις 24 του μήνα, 6.30 ώρα το απόγευμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή οι κομματικές οργανώσεις της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνουν συγκέντρωση συλλαλητήριο με σύνθημα το χθεσινό πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, όχι στην Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, όχι στα σχέδια ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στον αλυτρωτισμό και στον εθνικισμό, ναι στη φιλία, στην αλληλεγγύη και στην κοινή πάλη των λαών. Καλούμε λοιπόν όλο αυτόν τον κόσμο να πάρει μέρος μαζικά και να εκφραστεί, γιατί λέμε καθαρά όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει τίποτα καλύτερο και μας έχει αναβιβάσει ήδη σε όλο τον κόσμο. Θέλω, είναι η Ελλάδα υποθέτω ότι θα είναι το θέμα της συνέχειας. Είναι αυτό που ακριβώς. Ξέρετε γιατί αμέσως δεν ήρθε μετά. Από πριν στη Βουλή? Γιατί δεν γράφτηκε από την κυβέρνηση. Γράφτηκε από το ΝΑΤΟ και υπάρχει και η έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, που δημοσιεύει εκτενή αποσπάσματα. Και ο κύριος Κοτζιάς τόσους μήνες τι έκανε, έκανε βόλτες απλώς. Μα το έλεγε ο κύριος Κοτζιάς, το είπε. Δεν το είπε, επειδή έχω κάνει ότι ήταν έτοιμοι από το 2017, το έλεγε. Ήμασταν έτοιμοι από το 2017, την είχαν ετοιμάσει. Και μάλιστα σε αυτή την έκθεση οι Αμερικάνοι, το Υπουργείο Εξωτερικών, επενεί το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκτός από τη Σούδα έχει δώσει και άλλες βάσεις σε όλη την Ελλάδα. Μιλάει μέχρι και για τα F-16, ότι η αναβάθμισή μην τους την ανοίξουμε, θα κυρία Μανολάκου, τη συζήτηση. Και κυρίως αναφέρεται σε αυτή τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι αποτελεί μεθοδολογία για να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε, δώστε μου, δώστε. Αυτό κρύβεται από όλα τα κόμματα, κρύβεται και στη συζήτηση στην Επιτροπή. Γι' αυτό μην ρωτάτε γιατί δεν ήρθε στη Βουλή από πριν και γιατί περιέχει αμφισημείες. Βεβαίως. Βεβαίως έχει αμφισημείες και θολούρες. Λοιπόν, γιατί θα τις χρησιμοποιήσουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ μελλοντικά κατά των οχούν σε βάρος και των πληθυντών. Κυρία Μανολάκου, πολύ πολύ σύντομα θα σας διακόψω, γιατί θέλω να πάω στον κύριο Γεραπετρίτη και στον κύριο Σωτηρέλη για τα της ουσίας. Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Όταν κάποιος λέει όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών, έχει ίδια κριτήρια? Όχι, δεν έχει διακριτήρια. Σας το λέω γιατί υπάρχουν διαφορετική πολιτική και ιδεολογική προσέγγιση. Επιχειρείται από ορισμένους εξοραϊσμός της Συμφωνίας των Πρεσπών με άλοθη την άνοδο του εθνικισμού. Και βεβαίως υπάρχει αυτό και εκδηλώνεται ο εθνικισμός και μάλιστα με ανιστόρητες δικαιολογίες, όταν ο γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας δεν είναι ενιαίος. Η πλειοψηφία βεβαίως ανήκει στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και στη Φύρομ, υπάρχει και στην Βουλγαρία. Όμως Παιδί του συστήματος είναι ο εθνικισμός, που το χρησιμοποιούν πάντα κατά το δοκούν. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως το χρησιμοποιούν και οι Ευρωπαίοι. Και δεν είναι σημερινή μεθοδολογία. Και όταν ήταν να βγει ο Σιράκ, χρησιμοποιούσαν κυρία την Μαρουλάκου, απειλή επειδή, του Λεπέν. Επειδή πάμε έρχονται σε άλλα, λοιπόν, δεν με βοηθάτε. Για τη συμφωνία, λοιπόν, εγώ ναι, θα σας κάνω εγώ την ερώτηση. Ναι. Θα σας κάνω εγώ την ερώτηση και θα μου απαντήσετε. Εάν δεν υπήρχε το θέμα της ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, το βγάζαμε απ' έξω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα τη στήριζε τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή,
ή όχι. Ναι. Εμείς λέμε καθαρά ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ναι. Και γι' αυτό... Λέω και... το εξαιρώ για τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Θα σας απαντήσω αμέσως, θα σας απαντήσω. Και μάλιστα η πείρα δείχνει ότι το ΝΑΤΟ είναι μια πολεμική μηχανή που διαμελίζει χώρες, άλλωστε, δημιουργεί πρόσφυγια. Το ΝΑΤΟ εξακολουθείτε και μου λέτε. Συνεπώς, η νατοϊκή σκοπή συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορεί να αποτελεί λύση. Πότε θα μπορούσε να αποτελεί λύση για τους δύο τους λαούς? Όταν έχουν γυρίσει την πλάτη τους σε αυτή την πολεμική μηχανή που λέγεται ΝΑΤΟ, στους Αμερικάνους που λοιπόν, προωθούν τα συμφέροντά τους και τους Αμερικαίους. Κυρία Μανολάκο, τρεις φορές την ίδια ερώτηση σας έκανα. Εσείς εξακολουθεί να μου λέτε αυτό που εσείς θέλετε να απαντήσετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Μα για μας πρέπει να δώσουμε την πολιτική και ιδεολογική χρειά γιατί καταψηφίζουμε τη συμφωνία των Προσπών. Άλλη ερώτηση σας έκανα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα, δεν θα επιμείνω. Αλλά άλλη ήταν η ερώτησή μου εντελώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η συμφωνία των Πρεσπών πάει μαζί με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Εντάξει. Και είναι καθαρό για το τι θα κάνουμε. Και τελειώνω. Ότι τους αλυτρωτικούς προσδιορισμούς θα τους χρησιμοποιήσουν στο μέλλον κατά το δοκούν. Ήδη ο Ζάεφ, όταν τη συζητούσε μέσα στη Φύρομ, μιλούσε για μακεδονική γλώσσα που θα φέρει να τη διδάξει και μέσα στη Αντιστήχως Θεσσαλονίκη. Αντιστοίχως και εμείς λέμε, εντάξει, κυρία Μανολάκου, κάποιο εξημών. Άρα ο εθνικισμός αναπτύσσεται και στα δύο πεδία. Λοιπόν, και βάλτε μία τελεία. Η μόνη λύση είναι να καταδικαστούν και να γυρίσουν οι λαοί στους συμπεριαλιστικούς αυτούς οργανισμούς. Πότε θα γίνει αυτό? Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς, για να κλείσω με εσάς. Δεν έχουμε χρόνο. Και δεν είναι τυχαίο ότι σας λένε στρατιωτικό και πολιτικό με κυρία Μανολάκου, τον είπα.